Ήταν η ανάγκη μου να συνεχίσω να είμαι δημιουργική, να συνεχίσω να ασχολούμαι με πράγματα, να έχω πράγματα να περιμένω. Μου έλεγε τι, και τώρα γιατί εσύ πρέπει να είσαι φοιτήτρια, γιατί τώρα είσαι μάμα μας. Νομίζω έχουν και οι δύο μία τάση προς τη νομική. Ελπίζω να μείνουν εκεί. Με τον Ευθύμιο ξεκινήσαμε έχοντας κοινά θέλω. Σε όλα τα κρίσιμα κομβικά σημεία της ζωής ενός ζευγαριού, επιλέξαμε ξανά ο ένας τον άλλον. Δεν λειτουργώ με τις πεπιθήσεις που έχει ο πολύς ο κόσμος, δεν με αφορούν. Αποφάνθηκε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καρκίνου. Εγώ του είπα, δεν έχω καρκίνο, ζήνωνα μου, δεν... Μου λέει, τι εξετάσεις άλλα δείχνουν. Και όταν πήγα για να κάνουμε την τελική εξέταση για να προχωρήσουμε στο χειρουργείο, δεν υπήρχε τίποτα. Σε ποια περίοδο τη ζωή σου συμβαίνει? Αυτό ήταν όταν έκανα την εκπομπή, την καθημερινή. Μαρία μου, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι έτσι πολύ που σε έχουμε εδώ στη Showbiz και στην MC Digital Media. Πώς σε βρίσκω? Υπέροχα. Ακόμα πιο υπέροχα γιατί ήρθα στην αγαπημένη μου τη Λεμεσό. Και είναι μια υπέροχη μέρα σήμερα, ηλιόλουστη. Είναι ηλιόλουστη όπως είσαι και εσύ σήμερα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ενώ ήρθα στο χειμώνα. Θα ξεκινήσω. Λέγοντας σου πως αρχικά σου πάει πάρα πολύ αυτό το κούρεμα και θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Λένε πως οι γυναίκες προχωρούν σε ριζικές αλλαγές στην εξωτερική τους εμφάνιση όταν έχουν ανάγκη για αλλαγή. Ισχύει κάτι τέτοιο στη δική σου την περίπτωση? Αν ίσχυε αυτό, Χαράλαμπε μου, θα εσήμενε για τη δική μου περίπτωση ότι θέλω πάντα αλλαγή, που μπορεί και να ισχύει όμως. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα και το πιο εύκολο πράγμα που μπορώ να αλλάξω είναι τα μαλλιά μου, που τη στιγμή που, όπως έχω ξαναπεί, άλλα πράγματα είναι πολύ σταθερά στη ζωή μου. Ο σύντροφος μου, η οικογένεια μου, έχω τη βάση μου, έχω το λιμάνι μου που είναι οι σταθερές μου αυτές. Από εκεί και πέρα άλλαζα όσα χρόνια ήμουν στην τηλεόραση ρόλους, κάθε σεζόν ήταν μια καινούργια εμπειρία. Και από εκεί πέρα στον εαυτό μου, ναι, αλλάζω τα μαλλιά μου. Μια και πιάσαμε το που δαμε, τι σε κρατάς εγρήγορση, τι κάνεις για τον εαυτό σου? Τι με κρατάς εγρήγορση γενικά? Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση, είναι επειδή φαντάζομαι ότι και γυμνάζεσαι. Φαντάζεσαι. Φαντάζομαι. Φαντάστο, ναι. Μπράβο σου πάντα. Γυμνάζομαι. Βασικά, κοίταξε να δεις. Όχι, δεν είμαι εντελώς εκτός. Κατά καιρούς. Ναι. Γυμνάζομαι. Αλλά επίσης αλλάζω τον τρόπο που γυμνάζομαι. Δηλαδή, μπορεί να κάνω πιλάτες, μπορεί να κάνω γιόγκα, μπορεί να κάνω κάτι άλλο. Δεν είμαι πολύ του αερόβιου. Βαριέμαι. Θέλω να δρώνω. Ο καρδιολόγος μου είπε: εν καλό να ανεβάζεις λίγο παλμούς. Λέω: όχι, θέλω. Καρδιολόγος ακούω. Ναι. Ξέρεις, από μια ηλικία και πάνω, κάνεις check σε όλους τους γιατρούς. Πέρασα από τον καρδιολόγο, πέρασα από τον παθολόγο, πέρασα από τον ενδοκρινολόγο. Τικ, 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 τικ. Ποια είναι η σχέση σου με τον χρόνο? Υπέροχη. Υπέροχη. Τι εννοείς, ποια? Ναι. Γενικότερα. Ναι, ναι, ο χρόνος δεν σε απασχολεί καθόλου. Δεν σκέφτεσαι καθόλου τα χρόνια ή δεν βάζεις στόχους με χρονοδιάγραμμα? Ή βάζεις στόχους? Στόχους με χρονοδιάγραμμα. Νομίζω βάζω στόχους με χρονοδιάγραμμα. Απλώς για να μην με απασχολεί ο χρόνος, ανανεώνω συνέχεια τους στόχους μου. Δηλαδή κάποια στιγμή είναι εκεί που ένιωσα ότι γύρω στα 40, μετά τα 40, που μου πέρασε από το μυαλό, okay, και τώρα τι έχω να περιμένω. Τούτη σκέψη, επειδή με προβλημάτισε, αμέσως λειτουργήσα με έναν τρόπο ώστε να καθησυχάσω τον εαυτό μου, δηλαδή να ξεκινήσω καινούργια πράγματα για να έχω να περιμένω κάτι καινούριο. Δεν θα ήθελα να είμαι σε ένα σημείο της ζωής μου που να μην έχω να περιμένω κάτι. Τι είναι αυτά τα καινούργια που ξεκίνησες? Αχ, τι ωραία που την έκαμε στην εισαγωγή σου. Αποφάσισα λοιπόν να σπουδάσω. Είναι κάτι που το λέω τελευταίως αρκετά σε συνεντεύξεις. Αλλά δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο για μένα η ψυχολογία. Είχα σπουδάσει και όταν ήμουνα, τον καιρό που ήμουνα φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο, είχα τελειώσει το ΦΠΠΣ.
Είχα κάνει μεταπτυχιακό στη ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και αφού δούλεψα ένα διάστημα στην εκπαίδευση ενός δασκάλου ειδικής εκπαίδευσης, το άφησα για να συνεχίσω να δουλεύω ως ηθοποιός μόνο, γιατί για εκείνο το διάστημα τα έκανα και τα δύο μαζί. Όταν λοιπόν άρχισαν να έρχονται περισσότερες προτάσεις, ήταν περισσότεροι ο φόρτος, ας πούμε, στο κομμάτι της υποκριτικής, άφησα την εκπαίδευση και έμεινα μόνο στην υποκριτική. Αυτό κράτησε 20 χρόνια. Όταν λοιπόν σιγά σιγά και η υποκριτική άρχισε να μου τελειώνει και εμένα μέσα μου, άρχισαν να γίνονται και λιγότερες παραγωγές, άρχισαν να μην υπάρχουν πράγματα τόσο ενδιαφέροντα για μένα, που ήρθα λοιπόν πίσω στα παλιά μου τα λιμέρια, αποφάσισα να ξαναμπώ σε μια σχολή ψυχοθεραπείας αυτή τη φορά, σε έναν τριετές πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που τελειώνει σύμβουλος ψυχικής υγείας και κάνω αυτόν τώρα. Οπότε ναι, έχω πράγματα να περιμένω. Νιώθω ότι αυτό το κομμάτι είναι ενώ της ψυχολογίας του πώς σκέφτεται, είναι ο άνθρωπος και τα λοιπά. Νιώθω ότι ήταν από πάντα στη ζωή σου. Ήταν από πάντα στη ζωή μου, ναι. Από πού προκύπτει αυτή η ανάγκη, να το πω, το γεγονός ότι αρέσκει σου να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι? Με ενθουσίαζε πάντα ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η ψυχή, η συμπεριφορά, το τι μπορεί να κρύβει από πίσω, από πού ξεκινάει, πώς αλλάζει. Ναι. Με ενδιαφέρει πάντα αυτό. Τώρα το γιατί μην το ψάχνεις, ένα κομμάτι που πρέπει να το συζητήσω ίσως στην ατομική μου. αλλά ακόμα και το κομμάτι της υποκριτικής, για ένας από τους λόγους για τους οποίους με ενδιαφέρει ήταν αυτός, ότι εμβαθύνεις στη ψυχή και στο μυαλό ενός ανθρώπου που είναι ο ρόλος σου. Ναι. Και πρέπει να το αποδώσεις αυτό το πράγμα, να το αποτυπώσεις. Είπες, ρε παιδί μου, ότι μετά από 20 χρόνια ενασχόλησή σου με την υποκριτική, είναι έτσι κάπως τα πράγματα επέσαν, να το πω, καταλαγιάσαν, να το πω. Ναι. Θέλω να πω στο κομμάτι της υποκριτικής. Οπότε η ενασχόλησή σου με κάτι άλλο προέκυψε ως ανάγκη βιοποριστική ή ως ανάγκη ψυχολογική? Είναι αυτό που σου είπα προηγουμένως. Ήταν η ανάγκη μου να συνεχίσω να είμαι δημιουργική, να συνεχίσω να ασχολούμαι με πράγματα, να έχω πράγματα να περιμένω. Οπότε άνοιξα διαφορετικά παράθυρα, διαφορετικές πόρτες, που να μου δίνουν την προοπτική για κάτι περαιτέρω, ακόμα και επαγγελματικά. Ναι. Και αυτό το κομμάτι είναι όντως ένας επαγγελματικός στόχος. Που είναι και, είναι και πάρα πολύ σημαντικό ως παράδειγμα στα παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανέναν όριο στο τι μπορείς να καταφέρεις σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου. Όχι μόνο στα παιδιά μου, γενικά νομίζω για τον κόσμο είναι, θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας ότι μπορούμε σε οποιαδήποτε ηλικία και σε οποιασδήποτε συνθήκες να αλλάξουμε τα πράγματα και να τα πάρουμε προς μια κατεύθυνση που θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι εκεί. Ούτε ντροπή είναι, ούτε ανέφικτο. Να κάνεις αλλαγές, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται δύναμη. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι ανέφικτο. Τι σου είπαν τα παιδιά όταν τους ανακοίνωσες ότι αποφάσισες να ξαναγίνεις φοιτητρία? Το κατάλαβαν στην πορεία, όταν έπρεπε να παρακολουθώ τα μαθήματα μου, όταν έπρεπε να διαβάζω. Ο γιος μου το πήρε πάρα πολύ άνετα, πάρα πολύ εύκολα, δεν μου το σχολίασε. Η κόρη μου κάπως αντέδρασε. Μου έλεγε, και τώρα γιατί εσύ πρέπει να είσαι φοιτήτρια, γιατί τώρα είσαι μάμα μας. Οι άνθρωποι σπουδάζουν στα 18 τους, στα 20 τους και τελειώνουν. Εσύ γιατί τώρα ξανά? Και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι ένιωσα ότι χάνω τη μανούλα μου και αναλαμβάνει άλλους ρόλους. Αλλά της το εξήγησα ότι είναι εντάξει, μπορείς να συνεχίσεις να μαθαίνεις για πάντα. Δεν με χάνεις, εδώ είμαι. Απλώς κάνω και άλλα πράγματα που με κάνουν εμένα ευτυχισμένη, που με γεμίζουν και εμένα. Και είναι εντάξει, γιατί και εσύ σιγά σιγά μπαίνεις στην εφηβεία.
και σε κάποια φάση θα φύγεις. Ναι. Okay, οπότε ο λόγος που αντέδρασε ήταν γιατί ήθελε περισσότερο χρόνο. Σημασία, καλά, ναι. Σημασία το μωρό. Και τώρα γιατί παρακολουθείς το μάθημα και δεν ασχολείσαι με μένα. Πόσο χρόνο είναι τώρα? Τώρα είναι στα 11. Okay, πώς είναι η σχέση σας μέσα στο σπίτι? Εξαιρετική. Εντάξει, με τα κλασικά που έχουν τα αδέλφια τους, τις διαφωνίες, την διεκδίκηση της προσοχής και της σημασίας με κάθε τρόπο. Και θετικό και αρνητικό. Και τώρα πόλεμος. Ναι, αλλά είμαι πάρα πολύ κοντά τους, μιλάμε πάρα πολύ. Είναι πολύ έτσι αγαπησιάρικη η σχέση μας και τρυφερή. Οπότε ναι, νιώθω πολύ καλά. Σε ανησυχεί σε έναν ευρύτερο πλαίσιο κάτι για τα παιδιά, είτε κοινωνικά είτε κάτι που βλέπεις ότι συμβαίνει στο σχολείο και σου αρέσκει, είτε σε έναν ευρύτερο πλαίσιο? Είμαι σε εγρήγορση λίγο με το κομμάτι των social media, του διαδικτύου, αυτό. Δεν μπορώ να τους το κόψω, γιατί είναι ο τρόπος που επικοινωνούν, που σχετίζονται πλέον. Δεν μπορώ δηλαδή να τα αφήσω τα παιδιά εκτός της πραγματικότητας της γενιάς τους. Αλλά είμαι από πάνω. Προσπαθώ να ελέγχω όσο μπορώ τι παρακολουθούν, σε ποια site μπαίνουν, ακούω, σχολιάζω. Έχω δύο γονείς που φαντάζομαι όσον αφορά το επαγγελματικό πλαίσιο σε διαφορετικά μετερίζια και φαντάζομαι και με διαφορετική αντίληψη. Θέλω να πω ότι εικάζω εγώ ότι εσύ είσαι πιο καλλιτεχνική φλέβα, με έναν πιο με έναν άλλο σκεπτικό, φαντάζομαι. Και ο σύζυγός σου με έναν άλλο. Σωστά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι φαντάζεσαι. Τι εννοείς καλλιτεχνικό? Ρε παιδί μου, εσύ ασχολείσαι με τα καλλιτεχνικά, ο Ευθύμιος ασχολείται με την νομική. Και θα φαινόταν αυτό στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών? Όχι, θέλω να πω τώρα, έτσι που μεγαλώνουν σιγά σιγά, κατά πόσον έτσι φαντάζομαι πιάνουν στοιχεία και από τους δύο, κατά πόσον έδειξαν κάποια προτίμηση όσον αφορά το επαγγελματικό, ας πούμε, αν έχουν μια αδυναμία στα καλλιτεχνικά ή το αντίστοιχο, αν έχουν μια... Νομίζω έχουν και οι δύο μια τάση προς τη νομική. Ελπίζω να μείνουν εκεί. Κοίταξε, γι' αυτό ήθελα να μου διευκρινίσεις, γιατί στο σπίτι δεν είμαι η Μαρία Ιωάννου, η ηθοποιός, η καλλιτέχνη. Στο σπίτι είμαι η μάμα, με όλους τους, με όλα τα όρια που χρειάζεται να βάλει μια μάμα, με όλη τη φροντίδα που έχει μια μάμα. Ενώ το κομμάτι του ποια είμαι ή ποια ήμουν επαγγελματικά μένει έξω από την πόρτα. Και άργησαν και πολλοί να καταλάβουν τι κάνω και τι αντίκτυπο έχει αυτό στον κόσμο, γιατί δεν το έφερα ποτέ μέσα στο σπίτι. Ναι. Τώρα που μεγάλωσαν δηλαδή, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι άμα ξέρουσε, γιατί θέλουν να βγουν φωτογραφία μαζί σου, γιατί σου μιλούν, αφού εσύ ξέρουν. Τώρα σιγά σιγά άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ναι, η μάμα τους έτυχε να είναι γνωστή λόγω αυτού του επαγγέλματος και ο κόσμος κάπως διαφορετικά την αντιμετωπίζει στο δρόμο. Αλλά μέσα στο σπίτι δεν το έφερα ποτέ με αυτή την έννοια. Τώρα, αν υπήρχε κάτι καλλιτεχνικό στην διαπαιδαγώγηση μου, μάλλον υπήρχε κάτι πιο πολύ της ψυχολογίας στην διαπαιδαγώγηση. Ναι. Okay. Δηλαδή έφερα κομμάτια της ψυχολογίας, αυτά. Στον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά και όχι της τέχνης. Με τον Ευθύμιο είστε γύρω στα 20 χρόνια. Ναι. Γύρω στα 20 χρόνια, τι είναι εκείνο που πιστεύεις ότι σας κρατά μαζί ζωντανούς? Τι είναι εκείνο που σας κρατά δεμένους? Να ήταν ένα πράγμα να μπορούσα να σου το απαντήσω έτσι απλά. Με τον Ευθύμιο ξεκινήσαμε έχοντας κοινά θέλω. Ξεκινήσαμε από κοινό background, θεωρώ. Είμαστε αρκετά κοντά, ενώ διαφέρουμε σαν προσωπικότητες. Στα θέλω μας ταυτιζόμασταν. Στα βασικά μας τα θέλω. Αυτό δεν άλλαξε. Και αυτό είναι που μας κρατά έτσι κοντά όλα αυτά τα χρόνια. Ταυτόχρονα, σε όλα τα κρίσιμα κομβικά σημεία της ζωής ενός ζευγαριού
επιλέξαμε ξανά ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ακόμα και στις κρίσεις, ακόμα και στα δύσκολα, που δεν συνεπάγεται μόνο καυγάδες, ας πούμε, στο ζευγάρι, συνεπάγεται όντως κομβικά σημεία σε μια σχέση. Δηλαδή, τη στιγμή που έρχεται το παιδί, τα παιδιά στο σπίτι, που αλλάζει εντελώς η σύσταση, η δομή του ζευγαριού. Έρχονται, και σε εμάς ήρθαν δύο μέλη, δεν ήρθαν έναν, ξέρεις, ήρθαν και τα δύο μαζί. Ξαφνικά γίναμε γονείς, έπρεπε να αναπροσαρμοστούμε σε αυτούς τους ρόλους. Το καταφέραμε, το βρήκαμε πώς θα το κάνουμε. Μετά, τα στάδια που περνούν τα παιδιά, τώρα σιγά σιγά μπαίνουν στην εφηβεία, να αλλάζουν πάλι. Είμαστε μια καλή ομάδα, οι δυο μας θεωρώ, σαν ζευγάρι, πέρα από την ευρύτερη οικογένεια. Είμαστε μια ομάδα που συνεννοούμαστε, τα βρίσκουμε, πολλές φορές δεν τα βρίσκουμε, αλλά επειδή υπάρχει έτσι μια αφοσίωση και ο ένας στον άλλον, αλλά και στην ίδια τη σχέση, το καταφέρνουμε. Ποιος κάνει το πρώτο βήμα μετά από μια ένταση? Εξαρτάται από το ποιος τι ξεκίνησε την ένταση, εξαρτάται από το ποιος υπερεύει τα όρια στην ένταση. Έχω την εντύπωση ότι μου απάντησες. Κοίταξε. Ο Ευθύμιος. Ο Ευθύμιος. Είναι αυτός που κάνει συνήθως το πρώτο βήμα, αλλά όχι πάντα. Ναι. Δηλαδή, αν νιώσω ότι έκανα κάτι για το οποίο χρειάζεται να απολογηθώ, θα το κάνω. Ναι. Τι είναι αυτό που... Να μας φέρω να κάνουμε μια συζήτηση, αφού περάσουν τα νεύρα και η ένταση, για να τα βάλουμε κάτω και να πούμε ότι okay, πού το χάσαμε, έλα να δούμε γιατί το χάσαμε. Τι είναι αυτό που θαυμάζεις στον Ευθύμιο κάθε μέρα? Πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως είναι brilliant, είναι πανέξυπνος. Είναι ίσως ο πιο έξυπνος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Επίσης είναι πολύ χαρούμενος. Είναι ξυπνά και είναι μέσα στην καλή χαρά, ανεξάρτητα από το πόσα προβλήματα έχει να διαχειριστεί στη δουλειά του και το πόσο σοβαρά είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευδιάθετος έτσι, και ανοιχτός, και είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Την χάνει αποδοχής από όλα τα στρώματα. Μπορεί να κάνει παρέα με από τα πιο ψηλά στρώματα, να μην τα χαρακτηρίσω, μέχρι τα πιο χαμηλά. Ναι. Εικάζω επίσης ότι είναι η δημοσιότητα, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο δεν το αρέσει. Γιατί δεν το αρέσει? Εικάζω. Α, εικάζεις. Μπορεί να εικάζω λάθος. Okay. Νομίζω εικάζεις λάθος. Δεν του αρέσει, δεν μας αρέσει να εκθέτουμε την προσωπική μας ζωή, ναι, και την οικογενειακή μας ζωή. Ούτε εμένα μου αρέσει αυτό. Κάπως το προφυλάσσουμε. Εντάξει, όχι σπαστικά, δηλαδή δεν θα τον έχω κρυμμένο, δεν θα... αλλά προτιμούμε τη ζωή μας, την προσωπική, να τη διαφυλάσσουμε. Από εκεί και πέρα είναι στο κομμάτι του, είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του, είναι εντελώς διαφορετική η δουλειά του. Ναι. Θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι που δεν είχα, δεν είχα υπόψη μου για να συζητήσουμε. Ωστόσο, είπες μου στο κομμάτι των παιδιών ότι ήρθαν δύο μαζί. Ναι. Έτσι, πώς αντιμετωπίσεις εσύ εκείνη την περίοδο στο γεγονός ότι δεν είχες να αντιμετωπίσεις τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά δύο, που φαντάζομαι ότι αυτό πολλαπλασιάζει και την ευθύνη και το μεγάλο, μα ειδικά το πρώτα δύο χρόνια, ναι, ας πούμε. Ναι. Σκάσε και κολύμβα. Αυτό ήταν. Okay. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Από την περίοδο που κόντευα να γεννήσω, θα το πιάσω από πιο πίσω, όχι με το που ήρθαν τα παιδιά. Από τότε που κόντευα να γεννήσω, γιατί γεννήσα και προώρα, είχα αρκετά προβλήματα, μέχρι που γεννήθηκαν τα παιδιά, μέχρι να έρθουν στο σπίτι, είναι ο πρώτος καιρός με τα δίδυμα. Χωρίς να έχω κοντά ιδιαίτερη βοήθεια. Εντάξει, τους πρώτους μήνες είχα λίγο τη μητέρα μου, λίγο την πεθερά μου, αλλά η μητέρα μου ζει στη Λεμεσόν, η πεθερά μου από ένα σημείο και μετά ήταν δύσκολο να βοηθήσει, γιατί ήταν και
σε μεγάλη ηλικία. Οπότε έπρεπε να βρούμε λύσεις άμεσα. Ήταν αρκετά στρεσογόνα περίοδος. Αλλά εντάξει, τις βρήκαμε τις λύσεις. Είμαι καλή στην οργάνωση, θεωρώ. Είμαι... Mm-hmm. Βρίσκω τρόπους να τακτοποιώ τα πρακτικά. Είπες κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση και παράλληλα μου άρεσε πάρα πολύ. Είπες ότι ο Ευθύμιος σου έκανε πρόταση γάμου στο δεύτερο καφέ. Ναι, στο πότε δεύτερο σου το είπα τούτο. Στην προηγούμενη φορά. Ευθύμιο, σε άλλη συνέντευξη, ναι. Είναι μαζί, το είπαμε την προηγούμενη φορά. Τύπου wow. Τύπου wow, ναι. Τι σκέφτεσαι εσύ με την Ευαγγελή, και ναι, ενός έναν άνθρωπο που είδες, βλέπεις το δεύτερη φορά. Ναι. Είχαν μεσολαβήσει κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν απλά ένα δεύτερο ραντεβού, δεν τον ήξερα καθόλου. Ίσως σου διαφεύγει το κομμάτι ότι γνωριστήκαμε σε μια εκκλησία. Ναι, ναι, ναι. Κατόπιν προσευχής, δηλαδή εκεί που έκανα την προσευχούλα μου και παρακαλούσα να έρθει ένας άνθρωπος στη ζωή μου να κάνω οικογένεια, άνοιξε την πόρτα και πήγαινε ο Ευθύμιος. Ναι. Οπότε είχε προηγηθεί αυτό. Και εγώ είχα μια πεποίθηση ότι από τη στιγμή που γνωρίζω έναν άνθρωπο υπό τέτοιες συνθήκες, πόσο λάθος να πάει. Ναι. Επίσης το πρώτο ραντεβού ήταν όταν τα είχαμε βάλει κάτω και βρήκαμε ότι ταιριάζουν τα θέλω μας. Αυτό μου είπα προηγουμένως, ότι ήμασταν στην ίδια φάση. Είχαμε κουραστεί από το ότι είχε προηγηθεί και οι δύο. Και θέλαμε να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, κάτι πιο υγιές, κάτι πιο σταθερό, να κάνουμε οικογένεια. Δεν ήταν, δηλαδή το κομμάτι το πρακτικό έδαινε και ένα πιο, συμπληρωνόταν μάλλον από ένα πιο πνευματικό κομμάτι, ο τρόπος της γνωριμίας. Από εκεί και πέρα το συναισθηματικό κομμάτι ήρθε. Mm-hmm. Σιγά σιγά, γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον. Αλλά νομίζω ότι ο Ευθύμιος κυρίως ήταν τόσο αφοσιωμένος, τόσο δοσμένος, τόσο αποφασισμένος στο να διεκδικήσει και να κρατήσει αυτήν τη σχέση, που ακόμα και στις φάσεις που υπήρχε έτσι αμφισβήτηση, μας κρατούσε μαζί. Αμφισβήτηση από εσάς για εσάς? Ναι, όταν τσακώνεσαι μπορεί να αναρωτηθείς. Όχι, απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι π.χ. ξέρω εγώ οι φίλες σου. Όχι, όχι, όχι από τις φίλες μου, από εμάς για μας, μεταξύ μας. Το γεγονός ότι γνώρισα, φαντάζομαι εντάξει, γνωρίζοντας τον backstory, αλλά ας πούμε π.χ. γνωρίζοντας, ξέρω εγώ, λέει σου, σε γνώρισα έναν παιδί, γεια σας, τα λέμε, παντρευόμαστε, ναι. Φαντάζομαι ότι... κοίταξε, είμαι λίγο ξεροκέφαλη, δεν ζητώ συμβουλές. Και δεν δέχομαι κιόλας, ναι, συμβουλές. Τώρα να ζητήσω μια γνώμη μπορεί να συμβεί, αλλά ούτε αυτόν ιδιαίτερα. Η συζήτηση γίνεται πάντα με τον εαυτό μου, ναι. Έτσι δεν ζήτησα την άποψη κανενός και δεν μου δόθηκε, δηλαδή ούτε καν από τους γονείς μου, απλά το ανακοίνωσα. Ας πούμε, έγινε αυτό το ραντεβού, μου έκανε την πρόταση, τη δέχτηκα και σε μια εβδομάδα είχα πάει με τη βαλιτσό μου και έμενα στο σπίτι του. Μετά από κανένα δύο μήνες γνωριστήκαν οι γονείς, μετά από δύο-τρεις μήνες κάναμε έναν επίσημο αραβόνα, μετά μετακομίσαμε στο σπίτι μου στη Λεμεσό. Δηλαδή κάποια στιγμή παντρευτήκαμε, δηλαδή σε πολύ λίγο, σε ένα χρόνο έγινε και ο γάμος. Περάσαμε κάποια στάδια σιγά σιγά, ας πούμε, έτσι ώστε να γνωριστούμε κιόλας καλύτερα, αλλά όχι, δεν ρώτησα. Είσαι έτσι γενικότερα στη ζωή σου ή λειτουργήσεις μόνο έτσι στον Ευθύμιο? Τι έτσι? Έτσι να μην ρωτώ. Είναι μια απόφαση τύπου ακαριέα, ναι, που κάποιος άλλος φαντάζομαι δεν θα... Εντάξει, εννοείται ότι κινήθηκες με έναν backstory, έγινε κάτι, ναι, είδες κάτι, αλλά θέλω να πω ότι π.χ. αν το λέγες κάποιου, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, έξω, γεια σου, φυλάκια μου, κάνε πρόταση γάμου στο δεύτερο ραντεβού, θα σου πει, ξέρω εγώ, τύπου ακραίων, ναι, εννοώ, με αυτήν την έννοια. Ναι. Ότι τύπου μπορεί να αποφασίσεις τώρα, δεν ξέρω τι.
Ναι. Δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία του κόσμου. Μπράβο, αυθόρμητη. αυτή είναι η λέξη είναι ψάχνα το σύνολο. Τι, ποια λέξη. Το αυθόρμητη, ναι. Ήθελα να πω αυθόρμητη. Όχι, δεν είμαι αυθόρμητη. Λειτουργώ πάντα κατόπιν πολλή σκέψη και μελέτης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ίσως ήταν αυτόν η πεποίθηση ότι το γνώρισα υπό αυτές τις συνθήκες. Θεωρώ ότι αυτός είναι. Στην πορεία, γνωρίζοντας τον και περισσότερον, είδα ότι έφερε ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν εγώ να έχω από τον άντρα μου, από τον σύντροφο μου. Οπότε επιβεβαιώθηκε σιγά σιγά αυτή η επιλογή ότι ήταν σωστή. Αλλά γενικά δεν είμαι ένας άνθρωπος από τους πολλούς. Πώς να σου το εξηγήσω αυτό. Κάνω πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν πολλοί κόσμος. Ναι. Δεν λειτουργώ με τις πεποιθήσεις που έχει ο πολλής ο κόσμος. Δεν με αφορούν. Αν θα μπορούσες να μας δώσεις, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Ας πούμε αυτό που κάνω τώρα. Ναι. Το ότι αποφάσισα ξαφνικά να αλλάξω, να σπουδάσω σε αυτή την ηλικία και να αλλάξω επάγγελμα και να μην κάνω απλά κάτι συμπληρωματικά. Θα κάνω κάτι μικρό ίσα ίσα για να βγάζω κάποια περισσότερα, για να έχω κάποια περισσότερα έσοδα. Αποφάσισα να σπουδάσω κάτι εντελώς ξεχωριστό από αυτό που έκανα 20 χρόνια και να μπω σε έναν τομέα εντελώς ξεχωριστό. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που το κάνει πολλοί κόσμος, αλλά μπορεί να το κάνει πολλοί κόσμος, καταλάβεις, δηλαδή. Ναι. Η ιστορία σου με τον Ευθύμιο είναι κάτι που ενίσχυσε την πίστη σου? Πολλά πράγματα έχουν ενισχύσει την πίστη μου. Πολλά πράγματα και η γέννηση των παιδιών μου και ένα θέμα υγείας που είχα περάσει αργότερα κάποια στιγμή. Πολλά πράγματα συνεχώς έχουμε επιβεβαίωση ότι υπάρχει βοήθεια άνωθεν και φροντίδα. Okay. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να μας πεις περί τίνος πρόκειται. Νομίζω δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, στον ενδοκρινολόγο μου, κάνοντας έναν τυχαίο check-up, βρήκαμε ότι υπήρχε κάτι στο θυροειδή. Ο ενδοκρινολόγος, κάνοντας στην πορεία και τις εξετάσεις, αποφάνθηκε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα καρκίνου. Εγώ του είπα... Δεν έχω καρκίνο, ζήνωνα μου, δεν... Μου λέει, οι εξετάσεις άλλα δείχνουν, θα πρέπει να το κάνουμε. Εν τω μεταξύ όμως είχα μιλήσει με έναν ιερέα πολύ δικό μου. Του είπα, σε παρακαλώ, κάμε εσύ τα δικά σου, κάμε καμιά προσευχή να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και στο επόμενο ραντεβού που είχα πάει για να... Ο γιατρός μου ήταν βέβαιος, δηλαδή ήθελε... Να με πείσει ότι εντάξει, πρέπει να γίνει εγχείρηση. Δεν θα σε αφήσω. Είσαι μικρή για να σε αφήσω με την υποψία καρκίνου. Τούτον το πράγμα πάνω σου. Θέλω να έχεις αυτήν την αγωνία. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Θα το αφαιρέσουμε. Και όταν πήγα για να κάνουμε την τελική εξέταση για να προχωρήσουμε στο χειρουργείο, δεν υπήρχε τίποτα. Απίστευτο. Okay. Και μου λέει ο Ζήνωνας Οξυδάς, που είναι και φίλος μου, οικογενειακός, αν έβλεπα αυτόν που βλέπω τώρα στον υπέρηχο, την πρώτη φορά που σε είδα, που σε έστειλα για περαιτέρω εξετάσεις, δεν θα σε έστειλα να κάνεις τίποτα. Και πώς θα αντιμετωπίζεις, ποια είναι η αντίδρασή σου? Πήρα τον ιερέα τηλέφωνο και του είπα ευχαριστώ. Εντάξει, μεγάλη συγκίνηση εννοείται. Φαντάζομαι περνάς έναν εσωτερικό... σόκο το γεγονός ότι είναι κάτι, μια διαδικασία που περνάς, η οποία όταν το έμαθα ότι ενδεχομένως είναι καρκίνος και ή μετά
Και όταν το έμαθες, αλλά κυρίως μετά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι συνέβη είναι εδώ πέρα. Κάτι έγινε. Μετά μεγάλη ευγνωμοσύνη, μεγάλη ανακούφιση. Η πρώτη φάση που εννοείται και εγώ σαν άνθρωπος πέρασα από όλα τα στάδια του πένθους, Χαραλαμπίου. Ναι. Από την άρνηση, από το θυμό, πολύ θυμό. Στο τι μπορεί να το προκάλεσε, στο τι έκαμα εγώ λάθος, ώστε να μπλοκαριστεί το σημείο της έκφρασης, που ο λαιμός είναι η έκφραση μας. Τι έχω καταπιεί, τι δεν έχω πει. Στους ανθρώπους γύρω μου που ίσως με υπέβαλαν σε μια τέτοια στάση, στο να καταπίνω. Ναι, για ένα διάστημα είχα πάρα πολύ θυμό. Γιατί αυτό το πράγμα είναι τύπου σαν αυτοανόσον, ότι τύπου από στεναχώρια, να πούμε. Εγώ έτσι το ερμήνευσα τότε. Okay. Ότι για να έχω κάτι στο λαιμό, που αν το δεις και ενεργειακά είναι το τσάκρα του λαιμού, είναι το τσάκρα της έκφρασης μας. Mm-hmm. Κάτι έχω μπλοκάρει εκεί. Κάτι έχω κρατήσει, δεν το έχω βγάλει, δεν το έχω εκφράσει. Και ναι, για ένα διάστημα ήμουν έτσι αρκετά θυμωμένη. Μετά όμως έρχεται το στάδιο της διαπραγμάτευσης, που έλα να το δούμε, έλα να το συζητήσουμε, έλα να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Σε ποια περίοδο τη ζωή σου συμβαίνει? Αυτό ήταν όταν έκανα την εκπομπή, την καθημερινή. Okay. Είναι λίγο απίστευτο το γεγονός ότι ξέρεις ότι ο κόσμος σε βλέπει. Χαμογελαστή, ντυμένη, φωτεινή, βαμμένη, όμορφη, χαρούμενη. Ενώ περνάς, ναι. Απίστευτο. Μια αναγωνία πολύ μεγάλη. Μαρία μου, σήμερα να ήθελες να επιστρέψεις στην τηλεόραση, παρόλο που κάνεις πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα άλλα στη ζωή σου, αλλά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα σε ενδιέφερε? Χαραλάμπε μου, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Το έχω γευτεί, το έχω ζήσει, το έχω απολαύσει. Έκανα ταινίες, έκανα πολλά χρόνια τηλεόραση, 2 ταινίες που πήγαν στις Κάννες. Δούλεψα στην Ελλάδα. Ήμουν η πρώτη ηθοποιός που ζούσα στην Κύπρο και ταυτόχρονα δούλευα στην Ελλάδα. Πριν να γίνει αυτόν τον μπαμ με τις παραγωγές της Κυπριακής που πηγαίνουν στην Ελλάδα. Το έχω ζήσει πάρα πολύ αυτό. Έχω κάνει πολύ ωραίους ρόλους και κάποιους που δεν ήταν τόσο αξιόλογοι βέβαια. Έχω ζήσει τα ωραία χρόνια της τηλεόρασης. Αν ερχόταν κάτι που θα με ενδιέφερε, δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω. Να ξαναέμπαινα ίσως στην διαδικασία να σκεφτώ να το κάνω. Αλλά πρέπει να είναι κάτι ανάλογο αυτού που ξέρω. Ναι. Αυτού που θα ήθελα. Κάτι που να με αντιπροσωπεύει και κάτι που να αξίζει τον κόπο. Τι θα μπορούσε να ήταν, ενώ έχεις κάτι ίσως μια ταινία, σου. Ίσως μια ταινία, ας πούμε. Τώρα, τηλεόραση, τις προάλλες... Στις 2 προηγούμενες συνεντεύξεις, μία στη Χριστιάνα και μία στην Ελπίδα στο ΡΙΚ, δώσα μου κάποιες ιδέες. Η Χριστιάνα είπε μου να έρθεις να κάνουμε έναν ένθετο εδώ στην εκπομπή. Η Ελπίδα είπε μου αν σου πρότεινα να κάνεις μία εκπομπή. Λέω ναι, ίσως κάτι τέτοιο θα με ενδιαφέρει πιο πολύ, που έχει να κάνει με το καινούριο κομμάτι που ασχολούμαι. Θα μπορούσα δηλαδή να το εντάξω με κάποιον τρόπο τηλεοπτικά ή... Και διαδικτυακά πια, γιατί πιστεύω το μέλλον είναι εκεί. Τώρα για ρόλους σου λέω, αν είναι κάτι πολύ exceptional που θα πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα το κάνω. Θα βγω δηλαδή από τη συνθήκη που είμαι τώρα για λίγο για να το κάνω και θα επιστρέψω. Επιστρέφοντας πίσω στο κομμάτι του πτυχίου που κάνεις τώρα... Φαντάζομαι ότι πήγαινε έρχεσαι στην Αθήνα, πώς πάει? Όχι, είναι διαδικτυακά τα μαθήματα ως επί το πλείστον. Είναι κάποια που έχουν πρακτική και πρέπει να γίνονται διαζώσεις, οπότε πηγαίνω σε αυτά. Η συστημική αναπαράσταση, ας πούμε, τον προηγούμενο εξάμηνο ήταν διαζώσεις. Όχι υποχρεωτικά, αλλά επέλεξα να πηγαίνω γιατί ήταν καλύτερα, το αντιλαμβανόμουν καλύτερα το μάθημα από κοντά.
και είμαι γνωστός Πασικλάκη. Οπότε ναι, ως επιτοπλίστων γίνεται διαδικτυακά. Είσαι τελειομανής? Είμαι τελειομανής, προσπαθώ να το ελέγχω για να μην αγχώνομαι. Ό,τι κάνω θέλω να το κάνω καλά. Ας μείνουμε σε αυτό, ότι πλέον μετά από τόση δουλειά με τον εαυτό μου, γιατί στα πλαίσια του, πέραν από την... τα χρόνια που έκανα εγώ ψυχανάλυση στο παρελθόν, στα πλαίσια της σχολής έχουμε υποχρεωτικές θεραπείες και ατομικές και ομαδικές. Mm-hmm. Οπότε μετά από τόσα χρόνια δουλειά με τον εαυτό μου, θεωρώ ότι μπορώ πια να πω ότι είναι εντάξει να κάνω το καλύτερο μου μπορώ, χωρίς όμως τον βραχνάν του πρέπει να είναι τέλειο. Ναι. Μέσα από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας ή της ψυχανάλυσης, ανακάλυψες κάτι για τον εαυτό σου που σε σόκαρε? Καλή, πάρα πολλά πράγματα. Που με σόκαρε, όχι να με σοκάρει, αλλά έχω βρει λύσεις πια για πράγματα τα οποία κουβαλούσα πάρα πολλά χρόνια και ήταν πολύ απλό. Δηλαδή μπορεί σε μία συνεδρία, μία κουβέντα που μου είπε η θεραπεύτρια, ας πούμε, να μου ξεκλείδωσε κάτι και να είπα «Χριστέ μου, γιατί δεν το σκέφτηκα τόσα χρόνια? Πώς δεν το σκέφτηκα τόσα χρόνια που ζούσαμε αυτή την πεποίθηση?» Okay. Και έρχεται και ανατρέπεται, ας πούμε, μέσα σε μία κουβέντα. Ναι. Βέβαια εξαρτάται και από το θεραπευτή, αν είναι καλός, αν ταιριάζεις μαζί του κιόλας, όχι μόνο να είναι καλός. Είναι αυτό που σκέφτομαι, κατά πόσο μπορείς εύκολα να κάνεις match με τον ψυχοθεραπευτή, κατά πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να τους βοηθήσει όλους? Η θεραπεία πιστεύω μπορεί να τους βοηθήσει όλους. Τώρα, τον θεραπευτή σου τον επιλέγεις όπως επιλέγεις τον γιατρό σου. Mm-hmm. Που λες, πιάσε έναν παθολόγο, ναι, μου άρεσε ρε παιδί μου. Πιάσε έναν γυναικολόγο, ναι, μου άρεσε, ναι, να πάω σε έναν άλλο. Mm-hmm. Και καταλήγεις εκεί που νιώθεις ότι είσαι άνετα, ας πούμε, νιώθεις καλά μαζί του. Έτσι και με τους θεραπευτές, δηλαδή. Εκτός πια και αν είναι το μοτίβο σου. Δηλαδή, πάω τρεις μήνες στον έναν, τρεις μήνες στον άλλον, τρεις μήνες στον άλλο. Δηλαδή, εκεί που αυτό ίσως να χρήζει διερεύνηση. Δηλαδή, mm-hmm. κάτι πάεις να βρεις και μόλις πας να το βρεις, φεύγεις. Ναι. Mm-hmm. Okay. Ίσως να σημαίνει κάτι τέτοιο, το αλλάζω του συνέχεια. Αλλά το να ψάξω μέχρι να βρω αυτόν που μου ταιριάζει, που νιώθω εγώ καλά μαζί του, βεβαίως είναι θεμητό. Πολύ ωραία. Επιστρέφοντας στο επαγγελματικό, πέραν από ηθοποιός, έγραψες και σενάρια. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι στη ζωή σου? Αυτό το κομμάτι, Χαράλαμπε μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Mm-hmm. Όπως ήταν τα πράγματα στην Κυπριακή τηλεόραση την περίοδο που το προσπάθησα, δεν υπήρχε χώρος, δηλαδή δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Πιστεύω ότι είμαι πολύ καλή σε αυτό και το λέω χωρίς καθόλου διάθεση έπαρσης, ας πούμε. Έχει αναγνωριστεί και από όσους έχουν δει δουλειά μου. Δεν χωρούσε, γιατί η τηλεόραση, αισθάνομαι ότι είναι σε μια καθοδική πορεία. Mm-hmm. Είναι και το οικονομικό κομμάτι πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας γι' αυτό. Και δεν δόθηκε η ευκαιρία ακόμη. Mm-hmm. Τώρα, το τι μπορώ να κάνω εγώ με αυτό το κομμάτι που με ενδιαφέρει, και επειδή με ενδιαφέρει θα βρω έναν τρόπο, θα το δούμε στην πορεία. Από πού, τι έντσινο που σου άρεσε και να γράφεις παραπάνω και από πού αντλείς έμπνευση? Νομίζω είναι όλα τα θέματα που ζούμε, που βιώνουμε ως σύγχρονοι άνθρωποι. Δηλαδή και οι σχέσεις μας, οι ερωτικές μας σχέσεις και το parenting, το να είσαι μητέρα, πατέρας, το να μεγαλώνεις παιδιά, οι γυναίκες με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή ο γυναικείος ψυχισμός. Αλλά θα ήθελα πάντα έτσι να τα βλέπω μέσα από μια πιο ανάλαφρη ματιά. Δηλαδή ακόμα και τα... Όπως και η ζωή μας. Δηλαδή η ζωή μας δεν είναι άσπρο μαύρο. Δεν είναι mm-hmm. κωμωδία ή δράμα. Mm-hmm. Εγκρίμα να μόνο κωμωδία ή μόνο δράμα. Δηλαδή έχει μια παθολογία να είναι μόνο κωμωδία ή μόνο δράμα. Εντάξει, έχουμε και τάσεις, ενώ κάποιοι τίνουμε στο, ναι, δράμα, ναι, κάποιοι στην κωμωδία, ναι, αλλά η ζωή μας έχει απ' όλα. Δηλαδή η πιο δραματική στιγμή μας μπορεί να ανατραπεί με κάτι πάρα πολύ αστείο
ή κάτι πάρα πολύ αστείο μπορεί ταυτόχρονα να κρύβει πάρα πολύ δράμα. Θεωρώ ότι η ζωή μας είναι τραμεντή, έχει απ' όλα μέσα. Και έτσι είναι και τα σενάρια που γράφω, δηλαδή έχουν απ' όλα. Ακόμα και αν το θέμα που διαπραγματεύομαι είναι σοβαρό, δεν μπορώ να μην βάλω πινελιές χιούμορ μέσα. Ναι. Στο κομμάτι της γονεϊκότητας, ποιο είναι το πιο δύσκολο για σένα? Τι είναι εκείνο που σε απασχολεί, σε δυσκολεύει? Το πιο δύσκολο για μένα, Χαραλαμπέ μου, είναι οι δρόμοι της Λευκωσίας τα απογεύματα. Η κίνηση. Σαν μητέρα, έχω να δηλώσω, σαν μητέρα που παίρνει τα μωρά της σε φροντιστήρια και δραστηριότητες, έχω να δηλώσω ότι οι δρόμοι στην Λευκωσία είναι ανυπόφοροι, είναι λες και έχουν φτιάξει το οδικό δίκτυο για να μας βασανίσουν. Νομίζω ταυτίζονται οι περισσότεροι γονείς που παίρνουν τα μωρά τους σε δυσκολεύει. Δραστηριότητες. Δεν με δυσκολεύει τίποτε άλλο. Τα άλλα όλα σιγά σιγά βρίσκω τους τρόπους να τα αντιμετωπίσω, να τα διαχειριστώ. Τους δρόμους δεν μπορώ. Είμαι ώρες μέσα στο αυτοκίνητο τα απογεύματα. Ώρες. Mm-hmm. Ώρες. Πέραν από τα παιδιά σου και τον σύζυγος, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι στη ζωή σου οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο? Ναι, θα έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι. Δεν είναι μέσα στην καθημερινότητά μου. Mm-hmm. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι στη ζωή μου που ήταν καθοριστικός ο ρόλος τους, είτε θετικός είτε αρνητικός, έτσι. Αλλά δεν είναι απαραίτητα μέσα στην καθημερινότητά μου. Ναι. Και σαφέστατα εκτός από την οικογένεια μου υπάρχουν οι φίλοι μου, οι φίλες μου, που είναι έτσι έναν δείχτην ασφαλείας σε στιγμές που νιώθω ότι χρειάζομαι κάπου να κουμπίσω κι εγώ σαν άνθρωπος. Mm-hmm. Στο κομμάτι που λένε, ρε παιδί μου, πολύ ότι ξέρω εγώ δεν υπάρχει φιλία στο χώρο της υποκριτικής. Που λένε ότι δεν υπάρχει φιλία στο χώρο, ναι, της υποκριτικής. Σένα, ποια είναι η δική σου οπτική? Νομίζω ότι αυτές οι γενικότητες δεν εξυπηρετούν. Υπάρχει φιλία. Ναι. Υπάρχουν και κουμπαριές, υπάρχουν και φιλίες καλές. Δεν θεωρώ ότι στο κομμάτι της υποκριτικής υπάρχει περισσότερο πισόπλατο μαχαίρωμα από ότι σε άλλους χώρους. Μου απάντησες και την επόμενη ερώτηση. Θα σε ρωτούσα κατά πόσο βίωσες εσύ κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχω υποστεί τόσο πόλεμο πια που να, από συναδέλφους, όχι. Όχι, όχι. Από συναδέλφους, όχι. Τόνισες το από συναδέλφους όμως. Ναι. Έχεις δεχτεί από άλλον, από άλλον μετερίζει, να πούμε, που ήταν κάποιος άλλος? Ναι, αλλά ας μην μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση τώρα. Δεν έχει νόημα. Ναι. Ας μην μπούμε, okay. Ναι. Μέσα στην καθημερινότητά σου, τι είναι εκείνο που σε χαλαρώνει, που... Αρχικά πώς είναι η καθημερινότητά σου? Ναι, έχω τα πρωινά μου ψιλοελεύθερα. Λέω ψιλο γιατί όσο δεν είναι τα παιδιά στο σπίτι, έχω να διαβάσω, να προετοιμαστώ, να κάνω εργασίες, να ξαναδώ κανένα μάθημα που μπορεί να θέλω να το επεξεργαστώ καλύτερα. Γιατί υπάρχουν και οπτικογραφημένα τα μαθήματά μας και μπορούμε να έχουμε πρόσβαση για να τα μελετούμε καλύτερα. Να κάνω τις δουλειές μου σαν άνθρωπος και εγώ. Έχω από κανένα κομμωτήριο, κανένα νύχι, καμιά αισθητικό. Μετά έρχονται τα παιδιά στο σπίτι, να έχουμε τις κούρσες τις απογευματινές και ταυτόχρονα μέσα στην εβδομάδα να έχω διάσπαρτα τα μαθήματα μου, που είναι ως επιτοπλίστων διαδικτυακά. Υπέροχα. Μαρία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Να σου πω ότι για ακόμα μια φορά ήσουν απολαυστική. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να σου ευχηθώ και σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο τα καλύτερα και τι να πω, κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συζήτηση εξαρτάται από τις ερωτήσεις, Χαραλαμπέ μου, οι οποίες είναι πάντα κέρυες οι δικές σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η φιλοξενία γενικά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Winter is Back. Για να δείτε και τα επόμενα επεισόδια, κάντε like και subscribe στο κανάλι της Showbiz στο YouTube.